εσύ αυτά τα μαθήματα. Κάτσε, δηλαδή, μου. Και έπρεπε να με φέρεις και εμένα. Κάτσε, μαθήματα μαγειρικής, ναι, τώρα εγώ. Μην αντιδράς λίγο, κάτσε έτσι να σου φτιάξω το φιόγκο εδώ πέρα. Δεν καταλαβαίνεις ότι η μαγειρική είναι δημιουργία. Μαγειρεύοντας, εκφράζεσαι. Μπορείς να νιώσεις καλλιτεχνικά, να νιώσεις Καβάφης, να νιώσεις Πικάσο. Αγάπη μου, ο Καβάφης και ο Πικάσο ήταν καλλιτέχνες, δεν έκανα παστίτσιο. Θοδωρή, άνοιξε λίγο τους ορίζοντες σου. Είσαι πολύ κλειστός. Άνοιξε λίγο, ρε βλάχο. Σκέφτεσαι βλάχικα. Άνοιξε μόνη σου να ανοίξεις. Εμένα τι με κουβαλάς. Μπορείς να μου το εξηγήσεις. Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα για έναν άντρα το να ξέρει να μαγειρεύει είναι προχωρημένο. Είναι 10 years after. Δηλαδή σε 10 χρόνια οι άντρες να ανοίγουν φίλο. Βεβαίως! Ναι, και θα έχουν φίλο, δεν θα έχουν φίλες. Κατάλαβες, και θα φταίνουν άτομα σαν και εσένα που έχουν αυτή την οτροπία. Ναι, εγώ φταίω πάλι που υπάρχει ομοφιλοφιλία. Ρίχτε και σε μένα. Για την οτροπία λέω. Μην μου βάζεις λόγια στο στόμα. Για την οτροπία λέω. Για την οτροπία λέω. Όποιος και να περάσει τώρα και να με δει εδώ πέρα θα νομίζω ότι τον παίρνω. Αγάπη μου, στο πίδι μακρύνεται ο άντρας. Ποιος τον δίνει και ποιος τον παίρνει. Εκεί πέρα το καταλαβαίνουμε. Αχ. Τι κάνετε? Καλώς τους καινούριους. Τι κάνετε, να σας συστήσω, είναι ο κύριος Ηλίας ο Θοδωρής από εδώ. Χαίρομαι πολύ. Και εδώ, και εδώ. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, τι κάνετε, είχαμε μια διαφωνία, αλλά τα πέ... Να τα, αυτά είναι τα αδελφίστικα. Λοιπόν... Σήμερα λοιπόν, αγαπημένοι μου μαθητές, θα ξεκινήσουμε το μάθημα φτιάχνοντας φρέσκα ζυμαρικά. Α, δεν χρειάζεται, γιατί ξέρω να φτιάχνω ζυμαρικά, βέβαια. Όχι να βράζουμε, παιδί μου, το μακαρόνι. Πώς φτιάχνετε την πάστα, αυτό δεν λέτε. Ακριβώς. Ορίστε. Ακριβώς αυτό. Πώς κατασκευάζει πρώτη ύλη, αυτό έχει σημασία. Δεν καταλαβαίνεις ότι θα τσακωθούμε πάλι μπροστά σε ξένο άνθρωπο. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή δεν φτάνει, ας πούμε, θα βάζω το νερό μισή ώρα να βράζω τα μακαρόνια. Θα πρέπει να μάθω να τα φτιάχνω από πριν κιόλας. Όχι, ρε παιδιά, θα πάω στο σούπερ μάρκετ και θα τα πάρω έτοιμα. Για ποιο λόγο? Μα δεν είναι το ίδιο, πείτε του. Περίμενε. Θέλω να σου εξηγήσω. Να, ναι. Φαντάζω το ψάρι. Άλλη νοστιμιά έχει όταν το ψαρεύεις μόνος σου και άλλη αν το αγοράζεις από τον ψαρά. Ναι, μα δεν καταλαβαίνει αυτό τη διαφορά. Γιατί εγώ βλέπω τους άλλους άντρες πάνω στα βράχια και ζηλεύω τις γυναίκες τους γιατί ο άντρας πάνω στο βράχο κρίνεται. Το παραδέχεστε? 100%. Μπράβο, και ψαρεύουν οι άλλοι και αυτός κάθεται δίπλα στο ουζάδικο, πίνει ούζα, τρώει τα χταπόδια έτοιμα, δεν ξέρει από το πιέσαι ούζα. Μετά δεν ξέρει τι λέει το άτομο. Και εγώ βλέπω τις άλλες γυναίκες που περιποιούνται τους άντρες τους και η δικιά μου αλήφεται με λάδι, 8 ώρες ψήνεται μπροστά, 8 ώρες από πίσω και το βράδυ μπογκάει γιατί κάηκε. Όπως σας εξήγησα και προηγουμένως, το μεγάλο μυστικό σε αυτή τη σαλάτα είναι να κόψουμε το αγουράκι λεπτό. Α, τόσο λεπτά. Να δοκιμάσω, κύριε Ηλία, εγώ. Ναι, θα τα καταφέρεις. Βέβαια, θα τα καταφέρεις. Μα εσύ είσαι ζερβοκουτάλας. Πώς θα το κάνεις? Δεν είμαι ζερβοκουτάλας, ζερβομαχαίρας είμαι. Καλά. Έλα, παιδί μου, έλα. Για προσπάθεια. Αυτό είναι σαν κοτρόνα τα κόψει. Γιατί εσύ ξέρεις να τα κόψεις καλύτερα. Ναι, για κόψε εσύ να δούμε. Ένα κοριτσάκι μου, δείξε μας να σου δώσω το καλό. Δώσε μου το καλό. Κοίτα, ναι. Κοίτα, ναι. Πώς ναι. Θα το κάνω. Για να δούμε. Περίμενε. Ναι, τέλειο, τι να σου πω. Κόπηκες. Τι έκανα. Κόπηκα, κόπηκα, Θοδωρή, κόπηκα. Έκανε βαβά. Έκανε βαβά το κοριτσάκι, μη φοβάσαι, δεν φοβάσαι. Μωρό μου, να σου πω, μήπως πρέπει να πάρουμε το αντιτετανικό, να κάνω αντιτετανικό. Να πάρουμε το ΕΚΑΒ. Πάμε να φύγουμε. Δεν πιστεύω να το λες γιατί θες να φύγουμε από εδώ. Εγώ, με χαρά περνά, εσύ υποψήφισε. Εγώ να σου πω κάτι, βαρέθηκα λίγο. Βαρέθηκες τώρα εδώ, θα πληρώσεις. Εγώ περνάω πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρία Ηλία, ακούστε η ιδέα που μου ήρθε. Δεν κάνουμε κολοκυθοκορφάδες γεμιστές με καβούρια και φασολάκια. Το χέσα. Τηλεόραση. Δεν μπορείτε ερήμην μας να βγάλετε μια τηλεόραση εδώ πέρα. Ακούστε, σας παρακαλώ. Κάτσε ρε Θοδωρή, κάτσε ρε Θοδωρή. Τι να κάνω? Θα βγούμε για 3 λεπτά. Ως τι θα βγούμε εμείς? Η βοηθή μου. Ποιοι βοηθοί, από πού και ως που βοηθούμε? Μια μέρα να κάνουμε την πλάκα μας εδώ και θα βρεθούμε σε τηλεόραση. Να μας πληρώσουν για να είμαστε τηλεόραση. Και να σε πληρώσουν εσύ, δεν μιλάς. Κάτσε κοπέλα μας, τη βγαίνουμε. Σας παρακαλώ κύριε Θεό. Για μίλα καλύτερα εσύ. Σε Θοδωρή. Αν είναι να βαφτούμε, να ντυθούμε. Για βαφτούμε. Πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε. Να φύγουμε. Θα βρω τον πελά μου. Καθίστε, σας παρακαλώ. Έλα, καθίστε. Είμαστε στον αέρα. Κάτσε, περίμενε. Φίλες μου καλές και αγαπημένες, σήμερα μέσα από την πρωινή ζώνη του Μέγκα θα σας πούμε μια μεγαλειώδη συνταγή για ψαρονέφρι κρασάτο, το οποίο θα φτιάξω μαζί με τους δύο μαθητές μου και βοηθούς μου, το Θοδωρή και τη Δήμητρα. Να η Δήμητρά μας και να ο Θοδωρής μας. Κάτσε ρε Θοδωρή. Λοιπόν, τα υλικά τα οποία χρειαζόμαστε είναι ένα ψαρονέφρι,
λίγες πιπεριές, βουτυράκι φρέσκο και κρεμμυδάκι. Είμαι χάλια τώρα να βγαίνω στην τηλεόραση να Χατζηνικολώνω, ποιος εν οποίο να πρετεντέρει κάτι, έτσι, σε συνταγή. Να σε πάρω Χατζηνικολώνο. Κάτι να συζητήσουμε, κάποια κοινωνικά θέματα, τα ουράνιο, κάτι. Για καθίστε ρε παιδιά, για την Βοσνία, κάτι. Εδώ σας έχει δει όλη η Ελλάδα, γίνατε διάσημοι και διαμαρτύρες. Κοίτα χιλιά, θα τα πληρώσεις εσύ όλα. Εγώ. Εσύ θα τα πληρώσεις. Κανονικά πρέπει να πληρώσω το χρυσό για αυτό που έγινε. Σάρα, εσύ είσαι. Μας είδε στην τηλεόραση, ε, πώς ήμουνα. Βγαίνω χοντρή. Εγώ πώς βγαίνω. Σταμάτα εσύ. Είναι παιδί μου, φοράω αυτά, δεν βγαίνω χοντρή. Και πιο μεγάλη, ε. Εγώ ρώτα τι είσαι, παιδί μου. Κύκλους κάτω από τα μάτια έχω. Ο Θοδωρής πώς βγαίνει, γιατί με έπριξε. Χοντρός βγαίνει. Χοντρός βγαίνει. Χοντρός, ναι. Και αυτός κύκλους, ε. Παιδί μου, είναι η τηλεόραση. Η τηλεόραση μεγαλώνει. Απ' τη δουλειά μου με πήραν, κλείσε. Θα σου πω τι έγινε. Κλείσε τώρα, ναι. Κλείσε. Έλα, ρε, μην με δουλεύεις. Με είδατε. Όλοι με είδατε. Καλά, ρε, κανένας δεν δουλεύει. Τι κάνετε να πούμε πρωί-πρωί. Όλη τηλεόραση βλέπετε συνταγές. Εγώ πώς ήμουνα, εγώ. Ναι, η Δήμητρα. Σ' άρεσε η Δήμητρα. Αλήθεια. Τα παπανάκια και τα αγκούρια. Τι να κάνω. Έμπλεξα. Άστα, μην την ψάχνει. Άντε, καλά, καλά, τα πούμε αύριο. Ρόμπα έγινα στη δουλειά, έτσι. Ναι. Έλα, Μανούλα μου, με είδες, ε. Καλή βγαίνω. Ο Θοδωρής χαλιά. Τι. Χοντρός, ε. Και άσχημος. Τι θέλετε, τι θες. Ρώτα τι, εγώ πώς βγήκα. Ένας κύριος με το παπηγιόν το κόκκινο, αυτός ο σέφας με πώς. Τόφαλος, λέει. Να πάει να χαθεί να της πεις. Ναι, ένα Μανούλα θα σε πάρω μετά. Θα σου πω τι έγινε. Έλα, κλείσε, γεια. Πάμε να φύγουμε. Λοιπόν, δεν θα φύγετε. Ελάτε από εδώ τώρα. Να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια να σας μάθω κανένα γιουβαρλάκι, μπας και φάτε τίποτα. Δεν θέλουμε τίποτα, φύγουμε, πάρα θα μια κυρόπιτα, δεν θέλω συνταγές. Ηλία, γεια σου. Σιγά ρε με τους μαθητές που έπλεξα, μην κάτσω και μείνω εγώ εδώ. Μωρό μου, τι να ρίξω για να κάνουμε το ριζότο μας. Ό,τι γουστάρεις, καρδούλα μου, σπίτι μας είμαστε τώρα. Δεν θα σε ξανακαταπιέσω, Θοδωρή, ποτέ με συνταγές. Βέβαια, αγάπη μου, δεν υπάρχουν συνταγές. Στο φαγητό και στην τέχνη δεν υπάρχουν συνταγές. Αχ, μπράβο, μπράβο. Αχ, τι κάνεις, Δημήτρα. Θοδωρής, πάω τη συνταγή και στην πέφτω εγώ πρώτη στην κουζίνα για πρώτη φορά. Αχ, τι άλλο να ρίξω τώρα. Ρίξε ό,τι θες, ρίξαμε και εμένα στο πάτωμα της κουζίνας, δεν με νοιάζει. Να μην φάμε πρώτα. Ε? Να μην φάμε πρώτα. Τι είναι πιο σωστό. Δεν ξέρω, δεν υπάρχουν συνταγές. Πιο σωστό είναι ότι γουστάρουμε. Μωρό Δεσποινή, θα σας ρωτήσω, ο γιατρός θα αργήσει. Μην ανησυχείτε, μόλις τηλεφώνησε. Είναι στο δρόμο και όπου να είναι έρχεται. Έλα, εντάξει, έρχεται, δεν θα το ρίχνει. Κούραγε, κούραγε. Μια ώρα έχει αργήσει. Εντάξει, 20 λεπτά έχει αργήσει, μην κάνεις έτσι. Θέλω να ξέρω, αν είχε ραντεβού με γκόμενα, έτσι θα έκανε ο γιατρός. Τι το θέλα το check-up, μπορείς να μου πεις, τι το θέλα. Πρέπει, ρε αγάπη μου, πρέπει, κάνε ένα κουράγιο. Κάθε Ευρωπαίος πρέπει να κάνει μία φορά το χρόνο μία εξέταση αιματολογική γενική. Να δει τι γίνεται, μου το πει Σάρα, μου το πει Φρόσο, μου το πει Αργυρού. Η Αργυρού ποια είναι. Η Ελένη Αργυρού. Και πρέπει να ξέρω που πιάνει η Ελένη Αργυρού τώρα. Είναι μια κοπέλα που δουλεύει στο ΆΤΑ η Ελένη Αργυρού. Μου είπαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι σοβαρά άτομα ότι πρέπει μια φορά το χρόνο να κάνουμε τσεκάπ, να δούμε το αίμα μας, τα κύτταρά μας, τα νεφρά μας, τα πάντα μας. Σε τι κατάσταση μπορεί να ξεχαρβαλωθήκαμε, να μην το μάθουμε. Ναι, εγώ τώρα ξέρεις τι έχω πάθει. Μέχρι να φτάσει το φαξ από το μικροβιολόγο στον παθολόγο. Παθολόγος να πιέσει από τον δρόμο να μου το δώσει τα μούτρα. Εγώ θα έχω πάθει από την καρδιά μου, αγαπητέ. Έχει δίκιο, για να δω. Δεν χτυπάει. Δεν χτυπάει. Δεν χτυπάει. Έλα, χτυπάει, μωρέ. Μπορεί να μην χάμα. Δεν χτυπάει γιατί θα έχει μην ξέρω. Έλα. Μην μου μεταδίδει νευρικότητα. Έχει παθυστερία. Ρε Θοδωρή, να σου πω κάτι. Ξέρεις τι φοβάμαι εγώ. Πιο πολύ. Τι. Μην διαβάσει ο γιατρός τις εξετάσεις. Φαντάζομαι εκείνη τη στιγμή και θα μου βρει κάτι. Τι να σου βρει ένα, μωρέ. Μην με κλεντρίζει. Τι να μου βρει. Εγώ τι θα έχω πάθει να πούμε. Εσείς οι γυναίκες ταύρι είστε. Τίποτα δεν πάθει. Ταύρι, είμαστε αλλά ταύρυτα. Τώρα που πάτε ταύρι. Ξέρεις τι φοβάμαι. Τι. Τι είναι δίπλα στους δίδυμους. Ποιος δίδυμος, ποιοι είναι οι δίδυμοι. Η αδερφή Τζαβάρα, τι είναι οι δίδυμοι. Δίδυμοι. Τι ποιοι είναι οι δίδυμοι. Δίπλα στους δίδυμους. Κατάλαβα τι λες. Τον Αθανασούλια λες που ήταν δίδυμος και του βρήκανε και πάει ο πάει την καρδιά του Αθανασούλια, παιδί μου. Εσύ τι ζώδιο είσαι. Εσύ τι ζώδιο είσαι. Εγώ είμαι καρκίνος. Μην το ξαναπείς αυτό, χτύπα ξύλο. Κάτσε
Σε πίσω, παιδί, ντροπή είναι. Τι σε πειράζω τώρα. Με πειράζει. Θέλω να δω, έχω περιέργεια να δω γιατί ήρθε αυτή εδώ πέρα. Μήπως αποκλείται να έχει κάτι, ντάβαρο τη βλέπω. Μην το λες αυτό, εγώ έχω δει κάτι γομάρια να χάνονται μέσα σε ώρες. Χτύπα ξύλο, Χριστίνα, μου είπες το και εσύ. Σας παρακαλώ, μην χτυπάτε. Συγγνώμη, συγγνώμη, έχετε δίκιο. Έχουμε κι εμείς μια αγωνία, πώς να με χτυπήσουμε. Πού να καταλάβουμε. Θέλω ότι... να σας πω κάτι, εσείς γιατί έχετε έρθει στο γιατρό. Ε, καλή κουφή είναι αυτή. Όχι, παιδί μου, μπορεί να έχει κάτι σοβαρό και να θέλει να το πει μονάχα στο γιατρό. Δεν μπορεί να απαντάει τώρα, δηλαδή. Παιδί μου, κοίτα εδώ που δεν έρχεται ο γιατρό. Γιατί έχετε έρθει εσείς στο γιατρό, τι πρόβλημα έχετε? Τι? Γιατί έχετε έρθει στο γιατρό, λέω, τι πρόβλημα έχετε? Μη φωνάζετε, σας παρακαλώ. Τι μη φωνάζουμε, αφού της μιλάμε και δεν απαντάει. Δεν απαντάει. Ξέρετε, τι? Έχω κάποιο πρόβλημα με ψήξεις αυτή και φοράω το ασπίδες. Μάλιστα, κατάλαβα. Καλά, έχει ψήξει στα αυτιά και δεν πήγε σωριλά και ήρθε εδώ. Ξέρω εγώ τι κάνει και αυτή. Τυχερή που είσαστε στα αυτιά, δεν μπορεί να πάθει τίποτα. Εμείς περιμένουμε αίματος. Ζάμπα, μιλά, αφού δεν ακούει, τη έβαλε πάλι στο ασπίδα. Μα ξανά πιω σε γωνία, μάλλον. Μάλλον δει τώρα πώ είμαι, πώ είμαι, να ξέρει, να ξέρει. Θεωρή, αυτό μην το κάνει με τα πόδια, με πιάνει εκνευρισμό. Και εμένα, και εμένα. Οπότε θέλει ακούει αυτή, τι να πω. Έλα γλυκό μου αγοράκι, έλα μωράκι μου, μη φοβάσαι, θα δεις, δεν θα έχουμε τίποτα, καλά θα είμαστε. Αχ, Θεέ μου, και αυτές οι σαλάδες που έχω, που κουράζομαι εύκολα, τι είναι? Δεν είναι τίποτα, να δεις, εμάς μας αγαπάει ο Θεούλης. Ναι, και ο Φάνης δεν τον αγάπαγε, ο Φάνης τι του έκανε δηλαδή και τον πήρε νωρίς? Για όνομα του Θεού, μη λες τέτοια πράγματα. Α, ξέρω, εντάξει, δεν του χτυπάω, εντάξει. Γιατί και ο Θεός είναι όπως ξυπνήσει, κατάλαβες. Άμα θέλει σε παίρνει, άμα θέλει σε αφήνει. Μη λες τέτοια πράγματα, Θεοδωρή, θα μας τιμωρήσει ο Θεούλης. Όχι, Θεούλη μου, όχι, Παναγίτσα μου, σε παρακαλώ. Έχει μας καλά και εμείς θα έρθουμε στην Τίνο. Δεν μπαίνω εγώ σε καράβι, δες τι έγινε με το Σάμινα. Δεν πειράζει, θα πάρουμε αεροπλάνο, πάμε στη Μύκονο και θα περάσουμε απέναντι. Ναι, αλλά σε αεροπλάνο δεν μπαίνω εγώ. Ναι, αλλά και τι θα κάνουμε τώρα, για το Θεούλα μας είναι καλά. Τελικά θα δωρεί να σου πω, είσαι πολύ κότα, ε. Τι κάνεις, αγάπη, πού φτύνεις τα νύχια στην μπλούζα μου προς Θεού? Δεν μπορώ, Θεοδωρή, έχω φοβερό εκνευρισμό, έχω φάει όλα μου τα νύχια. Θα διαβάσω ένα περιοδικό λίγο να ξεχαστώ. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Δεν μπορώ να. Ρε Θεοδωρή, να σου πω κάτι. Όταν πήγαμε στη γραμματεία και τη είπα αν έχει τα αποτελέσματα, γιατί μου είπε όχι? Τι εννοεί? Τι εννοώ? Εννοώ ότι η γραμματεία συνήθως τα έχει τα αποτελέσματα. Γιατί μου λέει θα σας τα πει ο γιατρός? Μήπως συμβαίνει κάτι σοβαρό και θέλει να μας το ανακοινώσει ο ίδιος ο γιατρός? Τι λες, παιδί μου, χτύπα ξύλο. Μην χτυπάς. Αυτή μου κάνεις τώρα, Δημητρά. Τι σε κάνω? Κοίτα, ξεκαστή. Εντάξει, άστο. Αλλά διάβασε το περιοδικό, σε παρακαλώ, να μιλήσεις καντεμιές. Εντάξει, θα το διαβάσω τώρα, μην... Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Θα πω το Πάτερ Ημών. Τι θα πεις? Το Πάτερ Ημών λένε ότι μία προσευχή ανακουφίζει στα δύσκολα. Γιατί εγώ δεν είμαι στα δύσκολα, το πω κι εγώ. Εντάξει, λοιπόν. Πάτερ Ημών, αν τη ουρανή αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ω ουρανό και επί τη γη των άρτων ημών των επίσεων. Δώσε μη σήμερα και άφησε μη το φιλήματα ημών ω και μη σε με γιο σιγά, παρακαλώ. Το Πάτερ Ημών λέμε, δεν τραγουδάμε γαρμπή. Στο γιατρό είμαστε. Αν δεν πούμε τώρα το Πάτερ Ημών, πότε θα το πούμε? Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Τι με φρικάρει? Δεν επιτρέπω τη φήμωση του θρησκευτικού συναισθήματος και το καταγγέλλω δηλαδή. Μα μην μιλάς έτσι, έχει εξαλτάρει τελείως αυτός. Μάλιστα. Ναι. Τι μάλιστα δηλαδή, τι θα πει μάλιστα? Μάλιστα. Εκτός από μάλιστα, κανένα άλλο νέο έχουμε? Τι μου, δεν μου αρέσει αυτό το μου, βγαίνει λίγο από μάλιστα. Μέσα. Μάλιστα. Τι, δηλαδή, όταν... Ναι. Ναι. Δεν το βλέπω καλά. Ναι, ναι. Ναι. Πολλά ναι, λέει. Κοιτάξτε, γιατρέ. Ορίστε. Είμαστε ενήλικες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Είμαστε έτοιμοι. Μια στιγμή να δω όλες τις εξετάσεις σας. Υπομονή. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Λοιπόν, αυτή η εξέταση είναι μια χαρά. Ποια η δικιά μου? Όχι, τη δίπλα. Η δικιά μου πώς είναι? Τώρα θα δούμε. Γιατρέ μου! Σ' αγαπώ, γιατρέ! Γιατρέ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σε θέλω, γιατρέ! Κάτσε, ρε Δήμητρα, πότε θα πάρεις το γιατρό, περίμενα και τη δικιά μου εξέταση και τον πάρουμε μαζί. Μάλιστα. Τι μάλιστα? Όχι, καλό είναι το μάλιστα, και πριν μάλιστα είπε και ήμουνα μια χαρά. Α, ναι. Μα ναι, πριν δεν είπε α. Είπε όμως ναι. Ναι, είπε α, δεν είπε. Δεν πειράζει. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σε μένα δεν είπε πολύ ωραία. Μήπως δεν είμαι τελείως καλά? Πάψε, ρε παιδί μου, περίμενε. Δεν είπε πολύ ωραία, δεν είπε πριν. Μία ανησυχία για τα λευκά μου ομοσφαίρια. Πώς είναι? Όχι, είναι σε φυσιολογικές τιμές. Μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου. Μόνο έχουμε ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ελαφριά, όχι σε ανησυχητικές μονάδες, βρίσκεται η χοληστερίνη σας. Και στο παρέ, Θεοδωρή, μην τρως παϊδάκια, τα καταβροχτίζεις, το είπα, μην τα τρως.
Καλά που κάνουμε check-up. Για δείτε, τίποτα άλλο πρόβλημα έχουμε εδώ. Γιατρέ, δηλαδή, τι είναι η χοληστερίνη μου τώρα, να αρχίσω να ανησυχώ? Όχι, προς Θεού. Το βραδινό. Μία μικρή βελτίωση της διατροφής, έτσι, για πρόληψη, ξέρετε. Όχι πολλά κρέατα, όχι πολλά λίπη, τα γνωστά. Θα το κόψω, μάλιστα. Πάτερ ημών, ο έντης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Για πρόληψη, αγάπη μου, είδες, τι είμαστε ο άνθρωπος, ένα τίποτα είμαστε. Ένα τίποτα είμαστε, όντως, πραγματικά, σήμερα πίστεψα στο Θεό. Ένα τίποτα, μπορεί να... Γιατρέ, τι σας χρωστάμε? 30.000, θα έρθει η γραμματέα μου. Γεια σας. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα όμως θα τον πω εγώ το δεσπότη Παναγιώτη, άκου 30.000. Πάνω που πίστεψα όμως, είδες, πάνω που πίστεψα. Άκου 30.000 τώρα. Έλα, καλή σταμάτα πια. Δεσποινής, θα μου φέρετε και απόδειξη όμως. Βεβαίως, μισό λεπτό να σας τη φέρω. Ρε Θοδωρή, μην το κατεμοιάζεις, δεν είσαι ευτυχισμένος. Είμαστε καλά, είμαστε εκεί. Θέλω απόδειξη, παιδί μου. Μα γιατί, εμένα ξέρεις τι μου έρχεται τώρα, μου έρχεται να τραγουδήσω πρωτοψάλτη. Άσχετο. Όχι. Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή σαρόκ συγκρότημα. Κι αν μας αντέξει το σκηνή θα φανεί στο χειροκρότημα. Ησυχία! Πού νομίζω ότι βρίσκεστε? Σε ιατρείο είστε? Πάλι ρόμπες πήρε. Πρώτα ίδια. Δημητρά, εδώ σου έχω όλα τα απαραίτητα τηλέφωνα. Το κινητό μου, της μαμάς μου και της αστυνομίας. Μα τι κάνουμε την αστυνομία, είσαι τρελή, δεν έχουμε πρόβλημα. Το τηλέφωνο του Αγλαία Κυριακού. Ποια είναι η Αγλαία πάλι Κυριακού? Παιδί μου, το νοσοκομείο Πέδων. Αγλαία Κυριακού. Μη κακό, μη λες τέτοια. Το παιδάκι είναι υγιέστατο, μην την ανησυχείς. Παιδί μου, παθαίνουν βροχίτιδες, λαρυγκίτιδες, πνευμονίες. Σταμάτα καλέ. Μην ακούς, μην τον ακούς αυτό. Πήγαινε στον κόμενο χαλαρά. Μην έχεις καμία έννοια. Εγώ είμαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, παιδιά. Αγάπη. Μεγάλη χάρη μου κάνατε, γιατί η babysitter τελευταία στιγμή ακύρωσε το ραντεβού. Τι να έκανα? Τι λέει, μωρέ, αφού είμαστε φίλες χρόνια, δεν σου κράταγα εγώ το παιδάκι σου, ρε. Βάλτε να κοιμηθεί στις 9. Εντάξει. Να φάει, εντάξει. Να πλύνει τα δόντια του και να κάνει απαραίτητα τσίσα. Ναι, να μην μας κατουρίσει τα κρεβάτια. Δεν κατουράει, μωρέ, είναι καλό παιδάκι, κοίτα. Τα καλά παιδιά δεν κατουράνε? Όχι, δεν κατουράνε. Όχι, κατουράει πολύ. Πολύ κιόλας. Όχι, θα κατσασκάσει. Δεν θα του δώσω νερό καθόλου. Να μην πάθει το παιδί αφιβάτο, σε τρελήσει. Αχ, μωρέ, τι ωραία. Να εσύ τώρα να πας στον κόμενο και να το γλεντήσεις, αγάπη. Μην ανησυχείς. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Τι τα θέλετε τα παιδιά, ρε παιδί μου, αφού δεν ξέρετε τι να τα κάνετε? Αχ, μην το λες αυτό, Θοδωρή. Είναι μεγάλη πληρότητα για μια γυναίκα να έχει ένα παιδάκι. Mm. Κι ας είναι και χωρισμένη. Έλα εδώ, καρδούλα μου. Όχι, δεν θέλω. Έλα εδώ, δεν τα κόβουμε. Τι, έλα εδώ, κάτσε εδώ. Όχι. Κοίταξε να δεις. Μην του λες δαγκώνουμε του παιδιού. Όχι, πάλι δεν δαγκώνουμε. Ναι, και του τρομάζει. Εγώ δεν ξέρω. Αισθάνομαι έτσι, ίσως ένα μητρικό φίλτρο που δεν έχω παιδί, δεν ξέρω. Έλα, αγάπη μου. Όχι. Έλα, βρει αγκαλιά. Όχι. Έλα που σου λέω. Έλα. Όχι. Όχι. Ότι το έχεις το φίλτρο, το έξα. Συνομιλήθηκατε αμέσως. Όχι, όχι, όχι. Έλα εδώ, είπα. Όχι, όχι, γαριδάκια τώρα. Τώρα το φαγητό σου. Τώρα το φαγάκι σου που είναι πάρα πολύ νόστιμο. Λοιπόν, έχουμε ένα αεροπλανάκι που πετάει ψηλά στον ουρανό και θα προσγειωθεί. Κοίτα. Λοιπόν, θα προσγειωθεί στο ελικόπτερο τώρα. Στο στόμα του Θοδωρή, πρόσεχε. Εμείς δεν θα του το δώσουμε να το φάει. Δεν θέλω. Θα το φάει ο Θοδωρής, πρόσεχε. Θα το φάει. Πει το τρώω στο φαγητό του παιδιού. Όπω την νόστιμο που είναι. Ναι, λοιπόν. Έχουμε τώρα ένα ελικόπτερο, να πούμε. Μπράβο, καλή. Δεν θέλω. Θα το πω εγώ, κοίτα. Θέλω γαριδάκια. Δεν το πλακώνουμε εμείς το φαγητό του? Πολύ νόστιμο είναι. Και το παιδί τι θα φάει? Εντάξει, θα φάει τα γαριδάκια τα αυτά, θα φάμε εμείς το φαγητό του. Ναι, ναι. Αφού δεν τα θέλει, τι να καταπιεζόμαστε όλοι? Γιατί ζήτω και εγώ δεν είμαι υπέρ της καταπίεσης. Νομίζω πρέπει να το φάμε. Τι ωραία που μαγειρεύει η μάνα του. Όντως. Θέλω το φαγητό μου. Δεν έχει τώρα φαγητό, τώρα τελείωσε. Πάρε γαριδάκια, πάρε γαριδάκια. Αγάπη είναι όνειρο. Δεν πάρε. Πολύ ωραία μαγειρεύει. Έχει βάλει το γαριδάκια. Έλα, αγόρι μου, άνοιξε την πόρτα. Ακή, μα γιατί κλειδώθηκε μέσα το βλαμένο, τώρα τι έπαθε, πες μου. Τώρα τα έχω πάρει, να μπω από το φωταγωγό μέσα από το παράθυρο να τον νησιώσω. Μα δεν τρέπεις, είναι η προσέγγιση αυτή σε ένα παιδάκι. Γιατί είναι η προσέγγιση αυτή του παιδιού τώρα που κλειδώθηκε μέσα? Μα τι θα κάνουμε αυτή τη στιγμή, πες μου. Ακή, μωρό μου, βγες. Πρέπει να κοιμηθείς, βγες. Έλα, αγόρι μου, άνοιξε την πόρτα.
Μήπως να το πούμε ένα τραγουδάκι να το μαλακώσουμε λίγο. Τι τραγούδι θα το πούμε, ρε παιδί, αυτή δουλειά θα κάνουμε τώρα. Πώς θα του φερθήκαμε, ωραία. Ένα... Άκη, βγες! Έλα, θα το πω εγώ. Τι κλειδώνεσαι! Λοιπόν, κάτσε, κάτσε, θα το πω εγώ. Άκη! Πες εσύ, κάνε κάτι. Σου αφιερώνω ένα τραγούδι, αλλά θα μου υποσχεθείς όταν βγεις μετά, εντάξει. Σε αγαπάμε, έλα. Άκου. Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε. Τα χέρια θα περάσουμε στους ώμους. Παλιά τραγούδια για να θυμίσω. Κάτσε μωρέ Δημήτρα να πούμε. Κάθε φορά που τραγουδάω μπαίνεις μέσα τραγουδείς κι εσύ. Αγάπη μου, δεν σολάρεις τώρα. Παιδί, από το μπάνιο βγάζεις. Δεν βγάζεις CD. Άκη! Δε βρε γαϊδάρα κοντέ, δε σαν τα γαϊδούρια τα λαγαϊδάρε μου κουντεντέ. Έλα, κατέβα. Έλα, τώρα πρέπει, δεν μπορώ άλλο να σου κάνω. Πρέπει να πας για ύπνο, Άγκη. Θοδωρή, πες κάτι κι εσύ. Τι να πω εγώ. Πες κάτι, πρέπει να πάει το παιδί για ύπνο. Έχει περάσει μια ώρα. Θοδωρή, δεν κάνει. Δεν θα αναπτυχθεί το παιδί, μ' ακούς. Καλά, μωρέ, δεν θα μείνει και νάνος τώρα για μια ώρα διαφορά. Θέλω ξανά γάιδαρο. Θες πάλι γάιδαρο. Δεν μπορώ να κάνω όλο το γάιδαρο. Τον κάνει Θοδωρής. Θοδωρή, έλα, κάνεις εσύ το γάιδαρο. Τι λες, αγάπη, θα αφήσω εγώ την εφημερίδα για να κάνω το γάιδαρο. Και το παιδί πρέπει να κοιμηθεί. Να το βάλεις να κοιμηθεί. Εσύ να το βάλεις να κοιμηθεί. Εσύ, εσύ. Εσύ, αγάπη εσύ. Μου, εσύ. Έλα το βάλεις. Τη μαμά μου. Και εμείς, αγάπη μου, τη μαμά σου θέλουμε να έρθει να σε πάρει να σηκάσει ο τόπος. Λοιπόν, θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι, αλλά με υπόσχεση ότι μετά θα πας να κοιμηθείς. Ναι. Εντάξει. 9 και 4 πήγε η ώρα. Άντε, θα μας δει ρημένος. Λοιπόν, ρίξε το ζάρι. Τρία. Προχώρα, τρία. Ένα, δύο, τρία. Το καφέ. Σου κάνω την καφέ ερώτηση. Λοιπόν, ποιος ηγέτης της Αιγύπτου επέβαλε την βαμβακοκαλλιέργεια το 19ο αιώνα. Ποιος. Τι με κοιτάς, αχαλβάς, λέγε. Καλέ, τι να πει, καλέ, το παιδί. Ναι, εγώ δεν την ξέρω. Δεν την ξέρω το παιδί. Τι ρωτάς. Ο Μοχάμεντ Άλι. Ναι, ο Μοχάμεντ Άλι. Ναι. Το ξέρεις εσύ. Αυτό είδες από μέσα. Ποιο είδα από μέσα, α, παιδί μου. Κοίταξε, στο έχω αποδείξει ότι σε αυτά είμαι καλύτερος από σένα. Λοιπόν, άντε. Θες να σου κάνω εγώ μια ερώτηση, όποια θες. Να δεν ξέρεις τίποτα. Όποια θες, περίμενε. Ναι. Στην τύχη, έτσι. Ναι, παιδί. Ωραία. Μισό λεπτό. Λοιπόν. Ποια αδέλφια προσπάθησαν να θέσουν το πύλιον επί της Όσης για να εκθρονήσουν τους θεούς από τον Όλυμπο. Οι Διόσκουροι. Ποιοι? Οι Διόσκουροι. Ο Εφιάλτης και ο Ότος. Ο Άξινος, το ξέρει, ζουράρι. Έχασες. Κάνε μου μια άλλη, παιδί. Θα σου κάνω μια άλλη. Κάνε μου άλλη ερώτηση τώρα. Δεν ήξερα τον Εφιάλτη. Τον ήξερα, αλλά δεν το θυμάμαι. Ποιο μου, ωραία. Λοιπόν. Περίμενε. Ποια χώρα της Νοτιού Αμερικής είχε ως τώρα τα περισσότερα στρατιωτικά κινήματα? Εύκολη είναι αυτή και εγώ την ξέρω. Ποια η Κουβά? Πολύ εύκολη. Πανέφερε. Η Αργεντινή. Η Βολιβία. Α, η Βολιβία. Κάνε μου. Θα σου κάνω εγώ ερώτηση. Ναι, πέρα, θα σου κάνω εγώ. Ναι. Καλά, θα σου κάνω, θα διαλέξω πιο εύκολη. Η πιο εύκολη, για να σου λοιπόν, ναι. Λοιπόν, σε ποια χώρα της Αφρικής είναι το πιο ζεστό μέρος του κόσμου? Η Σαχάρα. Ναι, η Σαχάρα είναι. Τι? Στην Αίγυπτο η Σαχάρα. Η Αφρική πού είναι? Ποια είναι? Η Αιθιοπία είναι. Η Αιθιοπία. Ναι. Κάνε με εσύ. Να σου κάνω εγώ λοιπόν, μισό λεπτό. Ποια είναι τα χρώματα της σημαίας του Μονακό? Του Μονακό είναι κόκκινο, κίτρινο και πράσινο. Βλακίες λες. Μόνο το κόκκινο έπιασες. Ναι, το κίτρινο και το άσπρο είναι μπουρδες. Μπερδεύτηκα. Ρε, εσύ, πού είναι το παιδί? Εντάξει, κάπου πού είναι το παιδί? Θα πήγα κατουρίς, αφού λέω λουκατουράι. Να το ξέρω, τσιμπιδάκι είναι, έλα, θα το βρούμε. Ρε Θοδωρή, πού είναι, εγώ ανησυχώ. Το παιδί, τι έγινε? Άκη, ζεις! Γεια σου, αγάπη μου, έξω! Τι κλειδώθηκες πάλι! Ξέρω ότι η μάνα του τώρα είναι με τον κόμενο και εμείς περνάμε αυτά τα μαρτύρια, έτσι μου έρχεται ένα λαμπόλος μέσα με την πόρτα μαζί. Ξέρεις ότι ο πατέρας του ένα κοπρόσκυλο είναι, όταν τον είχε γνωρίσει αυτό σαν μια ρούχλα, έπινε. Και όταν έμεινε και ο μας ρώτησε τι να κάνω, να το ρίξω, να το κρατήσω. Εμείς δεν την αφήσαμε να το κρατήσει. Κακός, κακός. Ωραίες παρέες εκεί η γυναίκα. Κακός, πολύ κακός. Κακός, αγάπη μου, γιατί το λες αυτό, τα παιδιά είναι ευλογία, Σοδωρή. Κάτσε, αγάπη, με τρομάζει να μην. Δεν γίνεται έτσι, δεν θα βγει έτσι έξω. Τον τρομάζει. Την έδωσε, δεν ξέρει. Ξέρει τώρα, δεν υπομονή, περίμενε. Ακούλη, ακούλη, αγόρι μου, να σου πω. Ακή, βγες, αγάπη μου, έξω και δεν θα κοιμηθείς. Θα κοιμηθείς όποτε θες εσύ, εντάξει. Ναι, βγες και θα σου κάνουμε πάλι τα γαϊδούρια, έλα. Ντεύρε γαϊδάρα κοντέ, ντε είναι τα γαϊδούρια τα άλλα. Γαϊδάρε μου κουτεμπέ. Αχ! Έξω είσαι εσύ. Δεν είσαι μέσα. Μέσα γρήγορα, μέσα. Τι μέσα, καλέ, τι μέσα. Πώς βρέθηκε.
βγήκες εσύ έξω, μέσα δεν ξέρω είσαι. Και εγώ το ραντεβού σαλτάρ και πώς είναι έξω το παιδί και το αυτό πόρτα είναι κλειδωμένη. Είναι κλειδωμένη η πόρτα, πώς βγήκε έξω. Αυτό είναι κλειδωμένη, μωρέ, ανοιχτή είναι η πόρτα τόση ώρα κάπου. Φοβερή, η πόρτα ήταν κλειδωμένη πριν το τσέκαρα. Άσε μας ρε Δήμητρα τώρα που το τσέκαρες. Φοβάμαι, μήπως το παιδί αυτό είναι τα τρία εξάρια. Μη γελάσεις, μήπως είναι το παιδί της Ρόσμαρη. Ποιος Ρόσμαρη, μωρέ, το παιδί της Γογός είναι να το βλέπεις φτιστό, η διακοψιά είναι να πούμε. Άσε μας, μωρέ, θες να γίνεις και μάνα να πούμε, τρελάνε. Μη μου αφήνεις μόνη, μη μου αφήνεις μόνη, απλία, απλία.